Με την σάρκωση είναι η πεποίθηση ότι η ψυχή μετά το θάνατο του σώματος επανέρχεται πίσω στη γη σε άλλο φορέα ή τύπο, ή αναγέννηση της ψυχής σε ένα νέο σώμα ή μια νέα ενσάρκωση ή ενσωμάτωση σε ένα άτομο. Από τους αρχαίους χρόνους και μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι έχουν βρει την ελπίδα με την πεποίθηση ότι η ζωή συνεχίζεται με κάποια μορφή μετά το θάνατο. Κάθε συζήτηση για το θάνατο οδηγεί σε συζήτηση για τη μεταθάνατον ζωή. Στις ρίζες της διδασκαλίας των θρησκευτικών ιδεών και στις πεποιθήσεις των πολιτισμών του κόσμου υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών απόψεων για το τι θα συμβεί μετά από τον θάνατο. Στις περισσότερες θρησκευτικές παραδόσεις, η ζωή μετά το θάνατο αφορά την ανταμοιβή ή την τιμωρία για τη ζωή που έζησε εδώ στη γη. Από εκεί και πέρα, οι συγκεκριμένες πεποιθήσεις ποικίλουν ευρέως. Για τους ανθρώπους που πιστεύουν στη μετενσάρκωση, η ζωή συνεχίζεται μετά το θάνατο, καθώς η ψυχή ή η προσωπικότητα ή η ουσία επιστρέφει στη γη σε ένα ανθρώπινο σώμα ή σε άλλη μορφή ζωής, όπως παραδείγματος χάρη ένα ζώο ή ένα φυτό. Ο κύκλος της ενσάρκωσης και της μετενσάρκωσης συνεχίζεται μέχρι μια κατάσταση ευδαιμονίας όπου επιτυγχάνεται η ταύτιση με το θείο. Υπάρχουν ακόμα και πεποιθήσεις ότι μετά το θάνατο μας παίρνουν εξωγήινοι με διαστημόπλια ή ακόμα και ότι είμαστε ταξιδιώτες του χρόνου. Οι υπαρξιστές και άθεοι, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι η ζωή απλά τελειώνει με το θάνατο. Το αιώνιο ερώτημα είναι αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν σε κάποιο είδος ύπαρξη ζωής μετά το θάνατο. Όμως δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηριχθεί μια τέτοια πίστη. Πέρα από τη θρησκευτική διδασκαλία, δεν υπάρχουν πιστικές επιστημονικές απαντήσεις στην ερώτηση. Ωστόσο, τα στοιχεία από την έρευνα σχετικά με ορισμένα φαινόμενα δείχνουν την πιθανότητα μεταθάνατων ζωής. Εκθέσεις για πιθανότητες εμπειρίες, διηγήσεις από τους νεκρούς, εξωσωματικές εμπειρίες και φαντάσματα από πολλά πρόσωπα δείχνουν την ύπαρξη ζωής μεταθάνατων. Μεταξύ αυτών των φαινομένων, η πιθανότητα εμπειρία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους επιστήμονες και η ιδία για τους θεολόγους.